Παρέμβαση έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Μαδρίτη. 12 χρόνια μετά έχει γίνει πρόοδος, αλλά δεν έχουμε κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Γνωρίζουμε όλοι ότι η απανθρακοποίηση είναι πολύ σημαντικό, είναι μια τεράστια πρόκληση αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι η μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη συλλογική προσπάθεια που η παγκόσμια κοινότητά μας αντιμετώπισε ποτέ. Το αντιμετωπίσουμε με εκείνους που βρίσκονται ήδη σε εγρήγορση δεν είναι αρκετό. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Υπάρχουν 3/4 όλων των ρήπων προέρχονται από ένα πολύ μικρό κομμάτι χωρών. Η Ελλάδα φυσικά δεν είναι μία από αυτές, αλλά αντιμετωπίζουμε και εμείς και αναλαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες μας, αλλάζοντας το οικονομικό μας μοντέλο και υιοθετώντας την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθρακική ουδετερότητα το 2030. Αλλά και δεδομένου ότι εμείς έχουμε μια μοναδική κληρονομιά σε κλιματικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουμε φέρει ένα εθνικό σχέδιο για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων το 2020, στο πλαίσιο του οποίου θα κλείσουμε όλα τα λιγνητικά μας εργοστάσια μέχρι το 2028. Μια πολύ δύσκολη απόφαση, δεδομένου ότι είμαστε μια λιγνητική χώρα και ταυτόχρονα αποφασίσαμε να αυξήσουμε κατά 6% τη μετάβασή μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έως το τέλος του 2021, όλοι οι Έλληνες θα έχουν πάρει στα χέρια τους τις νέες ταυτότητες, οι οποίες θα μοιάζουν με τραπεζικές κάρτες και δεν θα αντικαταστήσουν μόνο τα σημερινά χάρτινα. Θα αντικαταστήσουν πλήθος άλλων εγγράφων, όπως το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και το ΑΜΚΑ. Κοιτάξτε, μπορεί να ακούγεται ενδεχομένως για κάποιους λίγο μεταμοντέρνο, αλλά δεν είναι. Στην πραγματικότητα έχει να κάνει με το να κάνουμε τη ζωή των πολιτών απλούστερη και καλύτερη. Τι εννοώ? Εξ αρχής είπαμε ότι πρέπει να δούμε την τεχνολογία, την πληροφορική ως μέσο, όχι ως αυτοσκοπό. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο σε τι στοχεύουμε? Στοχεύουμε στο να απλοποιήσουμε τη σχέση του πολίτη με το δημόσιο. Δηλαδή απλές γραφειοκρατικές αλληλεπιδράσεις, απλές επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες πρέπει να γίνουν ολοένα και λιγότερες και ή δυνατόν ψηφιακές. Mm-hmm. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει υλοποιώντας τα πρώτα παραδείγματα ως προς αυτό. Τι είναι αυτό λοιπόν που έχει γίνει ήδη? Τι είναι αυτό που μπορούν ήδη οι πολίτες να αξιοποιήσουν είτε από την οθόνη του έξυπνου κινητού τους είτε από την οθόνη του υπολογιστή τους? Καταρχήν έχουμε ήδη διαλειτουργήσει το Μητρό Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου δηλώνονται τα γεγονότα ληξιαρχικής φύσεως, ένας γάμος, ένα διαζύγιο, με τις εφορίες. Τι σημαίνει αυτό? Όταν κάποιος παντρεύεται, για παράδειγμα, μέχρι πρότινος τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να πάει στην εφορία να δηλώσει το γάμο του για να ενωθούν τα δύο αφημί. Πλέον αυτό δεν χρειάζεται να γίνει. Πλέον ενημερώνεται αυτόματα η εφορία από το Μητρό Πολιτών, όπου καταγράφονται όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα.